Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλώς ήρθατε στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης. Ονομάζομαι Πέννη Μαλάτου και είμαι υπεύθυνη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Παιδεία ΠΕΣ. Σήμερα στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Τρίπολης βρισκόμαστε εδώ, όπου θα πραγματοποιηθεί ένα παιδαγωγικό εργαστήριο για τα παιδιά της πόλης μας, στο οποίο θα κάνουμε ένα παιχνίδι φιλοτομίας, θα κάνουμε μια κατασκευή την οποία τα παιδιά την πάρουν σπίτι τους και θα είναι ένα δώρο για τα ίδια αλλά και για την οικογένειά τους, εφόσον η κατασκευή θα είναι και παιχνίδι που μπορούν να παίζουν με την οικογένειά τους. Και θα πούμε και μια ιστορία, μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, ένα δικό μου παραμύθι που μου το έλεγε η μητέρα μου, που σήμερα δεν το ξέρουν τα περισσότερα παιδιά, και ελπίζουμε όλα τα παιδιά να το ευχαριστηθούν και να περάσουν καλά, όπως θέλουμε να περάσουμε κι εμείς καλά. Έχουμε βάλει όλη μας την αγάπη και όλη μας τη χαρά και ελπίζουμε να το ευχαριστηθούν όλοι. Θα θέλαμε να μας πείτε και δύο λόγια. Πώς βλέπετε τα παιδιά που έρχονται στο κέντρο σας, πόσο καλό κάνει σε ένα παιδί να ξεφεύγει από το σπίτι του, να κοινωνικοποιείται, να εντάσσεται σε ομάδες? Σίγουρα η απογευματινή δραστηριότητα είναι κάτι αρκετά ωφέλιμο για τα παιδιά. Ξεφεύγουν από την πίεση των μαθημάτων, την πίεση της υποχρέωσης του σχολείου. Βρίσκονται σε διαφορετικές ομάδες, βρίσκονται σε έναν χώρο που μπορούν να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Κάτι που βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά στην φαντασία τους και στην έκφρασή τους. Οπότε θεωρώ ότι όλες οι ασχολίες της πόλης μας, όλοι οι συνάδελφοι, σύλλογοι που υπάρχουν πλέον, που μπορώ να πω ότι είμαστε αρκετοί, προσφέρουν κάτι πάρα πολύ καλό για τα παιδιά. Ξεδίνουν, δημιουργούν και εκφράζονται, οπότε αυτό είναι σημαντικό. Στην εποχή μας τα παιδιά είναι πάνω από έναν υπολογιστή, πάνω από ένα τάμπλετ. Εσείς τι συμβουλή δίνετε στους γονείς? Θεωρώ ότι όλα είναι σωστό να γίνονται με όρια. Σίγουρα δεν με βρίσκει σύμφωνο το παιδί να έρχεται σε επαφή, σε μόνιμη επαφή, αν θέλετε, με την τεχνολογία. Ωστόσο, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε κιόλας, καθότι είμαστε στο 2019. Η ζωή μας είναι συνδεδεμένη σχεδόν απόλυτα με την τεχνολογία. Δυστυχώς και εμείς οι ενήλικες δεν ξεκολλάμε από το κινητό μας, από το λάπτοπ, από την τηλεόραση, από το τάμπλετ μας. Οπότε και τα παιδιά έχουν παράδειγμα εμάς. Αλλά αν βρούμε την χρυσή τομή, αν βρούμε ένα ωραίο μέτρο και για μας και για αυτά, νομίζω ότι όλα μπορούν να λειτουργήσουν και κάθε γονέας θέλει να προσφέρει το καλύτερο στο παιδί του. Λίγο παραπάνω κουράγιο, λίγο παραπάνω δύναμη χρειάζεται, γιατί είναι δύσκολη και η δουλειά του γονέα. Άρα πρέπει να ξεφύγουμε όλοι και να παίζουμε λίγο. Πρέπει να είμαστε όλοι, να ανοίξουμε μέσα μας αυτό το παραθυράκι που κρύβει το παιδί μέσα μας και να αφήσουμε τους εαυτούς μας ελεύθερους, να γίνουμε όλοι για λίγο πάλι παιδιά. Και μία ευχή θα θέλαμε για τη νέα χρονιά. Εύχομαι πραγματικά να υπάρχει μία αγκαλιά για κάθε παιδί, να υπάρχει ολόψυχη και ειλικρινής αγάπη σε όλο τον κόσμο.